μακαριστός αρχιμανδρίτης Παγκράτιος, της Ειρήνης Ουβρή. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Και εγώ τρέχαμε μπροστά πάνω στις ράγες του σιδηροδρόμου. Όταν βλέπαμε ότι είχαμε απομακρυνθεί πολύ ή όταν ακούγαμε τη φωνή της μητέρας, πισωγυρίζαμε και μετά ξανά τρέξιμο μπροστά. Την απόσταση Πάτρα Καμάρες την κάναμε 3 φορές με την Νίνα. Παιδιά βλέπεις. Στις Καμάρες μείναμε σε όλη την κατοχή. Η πείνα θέριζε. Κάθε πρωί, παίρνοντας τα ζεμπίλια από λινάτσα που είχε φτιάξει η μάνα και 2 σκοινιά, φεύγαμε με την Νίνα για το βουνό. Με κρύο, με υγρασία, με βροχή και χιόνι, δουλεύαμε για το φαγητό της ημέρας. Μαζεύαμε χόρτα, τα καθαρίζαμε, τα πλέναμε στη γούρνα της βρύσης του χωριού, για να μην κουραστεί η κυρα Κωνσταντίνα. Και τις τα πηγαίναμε έτοιμα για την κατσαρόλα. Τις φέρνουμε ακόμα και τα ξύλα για το μαγείρεμα, δεμένα με τα σκοινιά που είχαμε μαζί μας. Καθώς διηγιόταν αυτή την ιστορία, στάθηκε και στη διασκέδαση, στο παιχνίδι. Κάθε λίγο σταματούσαμε το μάζεμα των χόρτων για να παίξουμε τα βαρελάκια πάνω στο χορτάρι. Το βράδυ όμως στο κρεβάτι κλαίγαμε από τους πόνους που μας προκαλούσαν οι χιονίστρες. Και όταν ζεσθενόμαστε, άλλο βάσανο, η φαγούρα. Μα το πρωί που άρχιζε η καινούρια μέρα, είχαμε ξεχάσει τα καμώματα της νύχτας και ξανά στο βουνό για χόρτα και βαρελάκια. Οι δυσκολίες της ζωής φέρνουν τους ανθρώπους κοντά στο Θεό. Στη διάρκεια της κατοχής γίνονταν πολλές παρακλήσεις, αγρυπνίες, λειτουργίες. Τις πιο πολλές φορές, μυστικά, κρυφά από τους κατακτητές. Διηγείται η Νίνα. Με τα κοντά παντελόνια, το στενό κοντό μαύρο παλτουδάκι του, που του το είχε ράψει η μάνα από παλιά ρούχα των μεγαλυτέρων αδελφών ή του πατέρα, με το φαναράκι στο χέρι, ακολουθούσε με προθυμία τον Παπακώστα, νύχτα, αξιμέρωτα, μέσα στο τσουχτερό κρύο για κάποιο από τα ξοκλήσια της περιοχής. Ήταν ο βοηθός του. Το φαναράκι στο δρόμο, το κεράκι και το θυμιατό στη μεγάλη είσοδο. Ο πατήρ Παγκράτιος ήταν αφορισμένος εκ κοιλίας μητρός να γίνει κληρικός και μάλιστα να διακονείς την ιεραποστολή εσωτερική και εξωτερική. Και αυτό μπορεί κανείς να το συμπεράνει από τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός τον οδήγησε να σπουδάσει θεολογία και όχι παιδαγωγικά, όπως εκείνος είχε κατά νου, μετά και από συμβουλές της μητέρας του. Βέβαια, σε κάποιο ταξίδι μου είχε πει ότι δεν πήγε στην Παιδαγωγική Ακαδημία επειδή τα μαθήματα στα οποία εξετάζονταν οι υποψήφοι τότε ήταν πολλά και δεν αισθανόταν ικανός να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία. Μπορεί να ήταν έτσι, μπορεί και όχι. Όποιος όμως και αν ήταν ο λόγος, προωθούσε το σχέδιο του Θεού. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο σκεπτόταν τι να κάνει. Ο πατέρας του που ήταν οδηγός του είχε πει σε ανύποπτο χρόνο: «Όχι, εσένα η δουλειά σου είναι μόνο τα γράμματα,
δεν θα μάθεις να οδηγείς. Ήταν τότε που ο μικρός Τάκης του είχε ζητήσει να τον μάθει να οδηγεί. Αυτό δεν το ξέχασε ποτέ ο παππούλης, γι' αυτό και δεν ενδιαφέρθηκε να βγάλει ούτε ερασιτεχνικό δίπλωμα οδηγού. Γνωρίζοντας την επιθυμία του πατέρα του για τη μόρφωση, αντιμετωπίζοντας όμως μια άθλια οικονομική κατάσταση, ζήτησε από τη μητέρα του τη γνώμη της. Εκείνη του πρότεινε την Παιδαγωγική Ακαδημία, την οποία ο παππούλης αποδέχθηκε για να υπαναχωρήσει σε λίγες μέρες. Αιτία της αλλαγής αυτής ήταν κάποιος από τους τρεις πνευματικούς του οδηγούς που διακονούσαν τότε στην αδελφότητα ζωή. Ο ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ γι' αυτό και δεν ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη και ποιος το συμβούλεψε να αλλάξει επιλογή και να πάει στη θεολογική σχολή. Μπορεί και οι τρεις. Και αυτό το συμπεραίνουμε από την ευγνωμοσύνη που εξέφρασε και για τους πατέρα Χριστόδουλο Παπαγιάννη, Αλέκο και Σταμάτη Σκούρα, Παναγιώτη Σπανό, στην αρχή της ομιλίας του στη Στέγη Πατρών στις 17/11/1996 με θέμα «Το μήνυμα του Αγίου Γρηγορίου Νήσις στον σύγχρονο κόσμο». Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργαζόταν στο βιβλιοπωλείο της ζωής. Διέμενε δε στο οικοτροφείο της. Προφανώς εκείνος ή εκείνοι που του υπέδειξαν τη θεολογική σχολή του πρότειναν και τον τρόπο αντιμετωπίσεως των εξόδων των σπουδών του. Ήταν συναισθηματικός. Έπαιρνε ξαφνικές αποφάσεις και λειτουργούσε αυθόρμητα και γρήγορα. Όμως δεν επέτρεπε στον εαυτόν του να παρασύρεται ούτε από το συναισθηματικό του στοιχείο, ούτε από το λογικό του μόνο. Ακολουθούσε την οδό που ο σεβαστός και αγαπητός του Άγιος, ο Γρηγόριος Νήσις, ονόμαζε Μεσότης. Και όταν δεν αισθανόταν ικανός να τα βγάλει πέρα μόνος του, έδινε τα εργαλεία στο Θεό και περίμενε μέσα στην προσευχή. Ποτέ κανείς δεν τον είχε ακούσει να παραπονιέται για αρρώστια. Αναφερόταν βέβαια στα συμπτώματα που είχε, αλλά σαν να αφορούσαν άλλο. Οι γνωστοί του άνθρωποι και κυρίως οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες αντιλαμβάνονταν ότι κάτι του συνέβαινε. Το βλέπαν στο πρόσωπό του ότι είχε πίεση. Ήξεραν ότι οι μετακινήσεις σε χώρες μακρινές με τις μεγάλες αλλαγές της ώρας ήταν για την υγεία του και την ηλικία του επιβαρυντικές. Μα ο παππούλης δεν ήθελε να γίνεται θέμα συζητήσεως. Για τον παππούλη σημασία είχε ο άλλος, ο συνάνθρωπος και οι ανάγκες του. Σε αυτές τις περιπτώσεις θυμόταν ένα φίλο του, γιατρό, ο οποίος είχε καρκίνο. Αναφέρω τι ακριβώς διηγήθηκε ο πατήρ Παγκράτιος.
Κάποτε συναντηθήκαμε με τον συγκεκριμένο γιατρό σε κάποιο σπίτι προσκεκλημένοι σε δείπνο. Θεώρησα ότι ήταν ευκαιρία να τον ρωτήσω πώς μπορούσα να απαλλαγώ από τον πόνο του χεριού μου, το οποίο λόγω προηγηθέντος κατάγματος δυσκολευόμουν να το κοινώ. Μου είπε «Αυτά, Παγκράτιε, είναι πτέσματα. Σκέψου ότι εγώ έχω καρκίνο. Ξέρω ότι σύντομα θα φύγω από τούτο τον κόσμο και εσύ μου μιλάς για ένα πονάκι. Να το χρησιμοποιείς κι ας πονάς». Είχα ντραπεί πολύ τότε για τη συμπεριφορά μου. Πήρα το μάθημά μου. Έτσι, όταν έσπασε την επιγονατίδα του το καλοκαίρι του 1994, ευρισκόμενος στην Κορέα, ήρθε μόνος του από εκεί μέσα σε φρικτούς πόνους. Θυμόταν τα λόγια του φίλου του γιατρού. Μας έλεγε αργότερα ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η πόνη ήταν αφόρητη και οι ώρες μέσα στο αεροπλάνο ατελείωτες. Μετά δε την εγχείρηση, την πρώτη νύχτα στον Ευαγγελισμό, δεν υποχωρούσε ο πόνος, παρά τα δυνατά παυσίπονα που έβαζαν οι νοσηλεύτριες στον ορό του. Πονούσε τόσο που αναρωτιόταν μήπως αντί για φάρμακα του έριχναν νερό στη φιάλη του ορού. Παρόλα αυτά, εκείνες τις δύσκολες ώρες κανείς μας δεν κατάλαβε κάτι. Εκείνη η βραδιά πέρασε μέσα στη σιωπή και την απέραντη υπομονή. Μόνο που και που παρακαλούσε την Νίνα να του μετακινήσει λίγο το πόδι. Του άρεσαν πολύ τα μηχανήματα, τα σύγχρονα μηχανήματα. Τα αγόραζε για δικά του υποτίθεται, αλλά ποτέ δεν τα κρατούσε για τον εαυτόν του. Τα έφερνε κυρίως από τη Γερμανία, καμιά φορά και από την Κορέα. Σκεπτόταν σε ποιον μπορούσε να είναι περισσότερο χρήσιμα και τα χάριζε. Είχε φροντίσει να γνωρίζει το χειρισμό τους και εξηγούσε τον τρόπο λειτουργίας τους. Φωτογραφικές μηχανές, υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, ηλεκτρικά σκεύη κουζίνας, δίσκους μουσικής, ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα, κασετόφωνα. Μια φορά είχε φέρει μερικά μικρά ηλεκτρονικά ξυπνητήρια, τα οποία σταματούσαν όταν άκουγαν φωνή. Τα μόνα που δεν κατάφερε να μάθει να χρησιμοποιεί ήταν τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές. Κάποτε μου ζήτησε να του μάθω να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του. Έδειξε να κατάλαβε, αλλά όταν είπαμε να κάνουμε μια επανάληψη, στεκόταν και κοίταζε την οθόνη αμήχανα. Του έδειξα πώς να γράφει. Μετά από λίγο μου είπε «Έλα να τον κλείσεις». «Δεν μπορώ να μάθω. Είμαι ανεπίδεκτος». Είχε γράψει τις παρακάτω 2,5 σειρές μόνον. Οι άνθρωποι υποφέρουν. Με χρειάζονται. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Πρέπει να λειτουργώ. Να εξομολογώ. Να ευλογώ. Να ακούω. Να συγχωρώ. Και ο ταλέπορος εγώ θέλω να μάθω κομπιούτερ. Ο πατήρ Παγκράτιος, ο κατακόσμων Παναγιώτης Μπρούσαλης, δεν ήταν μονάχα ο μικρότερος γιος του Κυριλία και της Κυρακοσταντίνας που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1930. Δεν ήταν μονάχα το μικρό παιδί που μέσα στο ιερό διακονούσε τον λειτουργό ιερέα
πότε με τη λαμπάδα, πότε με το θυμιατό, πότε με το ζέον. Δεν ήταν μονάχα ο ενθουσιώδης έφηβος που πρόσφερε το νου και την ψυχή του στο Χριστό, παρακολουθώντας όλες τις βαθμίδες των κατηχητικών σχολείων της πόλεως των πατρών, η οποία σεμνύνεται που υπήρξε βλαστός της. Δεν ήταν μονάχα ο σεμνός νέος που το 1948, ακούοντας τη φωνή της καρδιάς του και παίρνοντας την ευχή της μάνας του, οδήγησε τα βιώματα και τις πνευματικές του ανησυχίες προς την επιστημονική θεολογία. Δεν ήταν μονάχα ο όριμος άνδρας που, αφού γκραζόμενος τη φωνή του Θεού στα βάθη της ψυχής του, έσκυψε ταπεινά το κεφάλι για να δεχθεί από τα χέρια του πνευματικού του το αγγελικό σχήμα. Ήταν πρωτίστως και κυρίως ο υπάκουος μοναχός, ο οποίος στην ηλικία των 33 ετών έγινε εκούσια ιερομόναχος. Ήταν 33 χρόνων όταν ευρισκόμενος σε αποστολή σε κάποιο νησί, νομίζω στην Πάτμο, κλήθηκε να επιστρέψει επιγόντως στην Αθήνα, όπου του ανακοινώθηκε ότι θα χειροτονεί το κληρικός. Υπάκουσε πρόθυμα. Ίσως να το ευχόταν κιόλας, δεν το ξέρω. Πάντως, όταν τον ρωτούσαν, όπως όλα τα παιδάκια, όταν ήταν μικρός τι θα γίνει, όταν μεγαλώσει, απαντούσε: «Εγώ θα παντρευτώ και θα φύγω μακριά από όλους. Θα ζω μόνος μου και δεν θα βλέπω κανέναν». Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο εκάρι μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος. Ήταν η 29η Ιουνίου του 1963. Στις 29 Ιουνίου του επόμενου έτους, του 1964, έγινε η χειροτονία του εις πρεσβύτερων. Όταν οι ιερωμένοι μετά τη χειροτονία τους κάνουν τις πρώτες λειτουργίες μόνοι τους, αυτό ήταν σύνηθες στη Μονή Πετράκη και το έβλεπα πολύ συχνά, είτε με διάκονο είτε με ιερέα, κάποιος έμπειρος παρίσταται για να τους βοηθάει και να τους καθοδηγεί. Αυτό συνέβη και όταν χειροτονήθηκε ο παππούλης. Ο ιερέας που τον παρακολουθούσε δεν χρειάστηκε να επέμβει καθόλου. Στο τέλος της λειτουργίας μάλιστα του έδωσε συγχαρητήρια. Συγκεκριμένα του είπε ότι λειτουργήσε σαν έμπειρος. Και ο πατήρ Παγκράτιος: «Μα έμπειρος είμαι. Από μικρό παιδί διακονώ μέσα στο ιερό τον λειτουργό ιερέα». Το φαναράκι στο δρόμο, το κεράκι και το θυμιατό στη μεγάλη είσοδο, σαν παιδάκι με τα κοντά παντελόνια. Το ράσο και το σκούφο του μοναχού ως όριμος άνδρας. Το ιερό Ευαγγέλιο στη μικρή είσοδο. Τα τίμια δώρα στη μεγάλη. Το Άγιο Δισκοπότηρο και την Αγία Λαβίδα στη Θεία Κοινωνία, ως συνειδητός λειτουργός του υψίστου. Μακαριστός Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος, της Ειρήνης Ουδρή. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επέκταση. Μια παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
Ταξί! Ταξί! Ακόμη φωνάζεις για ταξί. Κάλεσε στο 18188. Ραδιοταξί Πειραιάς 1. Θα σε εξυπηρετήσουν όπου και να βρίσκεσαι.